Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας έως τις 7 περίπου. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή και θα παρουσιάσουμε κάποια περιστατικά Ιταλών οσιών ανδρών παρμένα από τον διάλογο του Αγίου Γρηγορίου Πάπα Ρώμης. Είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενη εκπομπή και θα συνεχίσουμε και σε αυτήν την εκπομπή. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούμε στον Θεσσαλονικέ νεομάρτυρα Αλέξανδρο, τον οποίο αποκεφάλισαν οι Τούρκοι σαν σήμερα το έτος 1794. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Περιστατικά Ιταλών οσίων ανδρών από τον διάλογο του Αγίου Γρηγορίου Πάπα Ρώμης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εφημέριο του Ιερού Ναού, των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Βαρνάβα Αττικής, τον πατέρα Ηλία Λαουλάκο. Χαίρετε πατέρα Ηλία. Χαίρετε. Να ξεκινήσουμε πατέρα Ηλία με τον Όσιο Λιμπερτίνο της Φούνδης. Ναι, ήταν πρόσωπο που έζησε τον 6ο αιώνα, ήταν μοναχός στη Μονή της Φούνδης. Που βρίσκεται, πού περίπου, σε ποια περιοχή της... Όλες αυτές τις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος είναι από την Ρώμη και κάτω. Είναι κεντρική και νότια Ιταλία. Είναι κοντά στη Ραβένα περίπου με η Φούνδη. Η Φούνδη λοιπόν είχε ως ηγούμενο της μια εξαιρετική μορφή τον Άγιο Νοράτο και δεύτερος στη τάξη ήταν ο Άγιος Λιβερτίνος. Ο Άγιος Λιβερτίνος ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα στα μοναστήρια, όπως τα γνωρίζουμε όσοι έχουμε σχέση με τον Άγιον Όρος, ο Δοχιάρης της Μονής, και ήταν και δεύτερος στη τάξη μας στο μοναστήρι. Κάποια στιγμή λοιπόν που ξεκινάει να πάει στη Ραβένα για κάποιες υποχρεώσεις του μοναστηριού, με εντολή του γέροντά του, γιατί εδώ μεταξύ είχε κινηθεί ο Άγιος Ονοράτος, ήταν ο επόμενος στη σειρά ηγούμενος της Μονής, ο Άγιος Λιβερτίνος στον δρόμο που πήγαινε συναντάει μια γυναίκα η οποία στα χέρια της κρατάει το νεκρό σώμα του μικρού της παιδιού. Ο Άγιος Λιβερτίνος από ευλάβεια στο γέροντά του τον Άγιο Νοράτο είχε πάντοτε κρυμμένο μέσα στο ράσο του ένα σανδάλι του Αγίου. Και συμβαίνει το εξής περιστατικό. Όταν φτάνει αυτή η γυναίκα μέσα στο μοναχό, έχει τέτοια απελπισία με το παιδί της που το έχει νεκρό στα χέρια της, το αρπάζει το χαλινάρι από το υποζύγιο στο οποίο είχε ανέβει ο Άγιος Λιβερτίνος και του λέει ότι δεν φεύγεις από εδώ, του λέει ότι το σου αρκίζουμε ότι δεν φεύγεις από εδώ, δεν μου αναφέρεις το παιδί μου. Έχει ενδιαφέρον το πώς περιγράφει την εσωτερική πάλη του Αγίου ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος. Λέει, εκείνος σκέφτηκε το παράδοξο ενός τέτοιου θαύματος, έφληξε όμως τον όρκο εκείνης της αιτήσεως. Θέλησε να ξεφύγει από τη γυναίκα, αλλά μην βρίσκοντας τη δύναμη, κόλλησε η ψυχή του. Μπορούμε να λογιστούμε πόσος και τι λογής αγώνας γινόταν στα στήθη του. Εκεί μέσα του μαχόταν η ταπεινοφροσύνη της πολιτείας του και η ασπλαγνία για μια μητέρα, ο φόβος να αναλάβει κάτι παράδοξο, ο πόνος να μην συντρέξει μια χαροκαμένη γυναίκα. Αλλά προς μεγαλύτερη δόξα του Θεού, η εσπλαχνία νίκησε αυτό το ενάρετο στήθος, το οποίο αναδείχθηκε γενναίο ακριβώς γιατί υπήρξε ηττημένο. Γιατί δεν θα ήταν ενάρετο αν δεν το είχε νικήσει η εσπλαχνία. Και αφού λοιπόν στη μάχη μεταξύ ταπεινοφροσύνης και εσπλαχνίας, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, νικάει τον Άγιο Νοράτο η εσπλαχνία, κατεβαίνει λέει από το υποζύγιο του, γονατίζει, προσεύχεται και βάζει πάνω στο στήθος του νεκρού παιδιού το σανδάλι του γεροντά του, του Αγίου Νοράτου. Καθώς προσευχόταν όμως, λέει, το παιδί αναστήθηκε. Το πήρε από το χέρι και το έδωσε πίσω να το δώσει στη μητέρα του, η οποία έκλαιγε από τώρα πια όχι από πόνο, αλλά από χαρά, ενώ εκείνος συνέχισε σιωπηρός και αφανής στον δρόμο του. Να συνεχίσουμε, πατέρα Ηλία, με τον ανώνυμο μοναχό,
Ο ανώνυμος μοναχός, πατέρα Ηλία, ήταν κυπουρός της ίδιας μονής. Της ίδιας μονής. Ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι ήταν πολλές οι οσιακές μορφές αυτού του μοναστηριού και αναφέρει και τη μορφή του αυτού του ανώνυμου κυπουρού μοναχού και περιγράφει το εξής περιστατικό. Ο μοναχός είχε την ευθύνη των κήπων και συνεχώς έβαζε φύτευε λάχανα για την αδελφότητα και κάθε φορά κάποιος κλέφτης έμπαινε μέσα και όχι μόνο έπαιρνε αυτά που τα λάχανα που θέλει εκείνος να χρησιμοποιήσει, αλλά κατά την προσπάθειά του να μπει και να αρπάξει κατέστρεφε και πάρα πολλά άλλα. Κάθε φορά λοιπόν έβαζε αυτός ο μοναχός και κάθε φορά έβρισκε καταστροφές. Κάποια στιγμή απελπίστηκε και καθώς μπήκε μέσα και ήταν πάλι κομμένα και ήταν απατημένα τα λάχανα και κομμένα αρκετά από αυτά, έγινε το εξής. Περπατάζουμε στον κήπο, βλέπει κάποια στιγμή ένα φίδι. Το παίρνει και του λέει ακολούθησε με εν ονόμα του Χριστού. Και το βάζει πάλι με εντολή, του δίνει πάλι εντολή στο όνομα του Ιησού να παραμείνει στην είσοδο, γιατί εντόπισε το σημείο που εγώ έμπαινε ο κλέφτης, να παραμείνει στην είσοδο του κλέφτη για να τον εμποδίσει. Όταν πια το μεσημέρι οι πατέρες αποσύρθηκαν στα κελιά τους, ο κλέφτης βρήκε πάλι την ευκαιρία να μπει στον κήπο, αλλά καθώς είδε το φίδι απλωμένο μπροστά στο μέρος από το οποίο πέρναγε, τρόμαξε και όπως έκανε πίσω, έπεσε από το φράχτη, αλλά το μεταξύ πιάστηκε το σανδάλι του σε μια προεξοχή του φράχτη. Με αποτέλεσμα να μείνει εκεί κρεμασμένος από το φράχτη, έως ότι έρθει κάποιος να τον απελευθερώσει. Το απόγευμα ο κυπουρός πήγε στον κήπο και βρήκε τον άνθρωπο να είναι εγκλωβισμένος στο σημείο που είχε προσπαθήσει να μπει και δεν κατάφερε. Πρώτο λοιπόν, αφού ευχαρίστησε το φίδι που έκανε υπακοή, παίρνει και απελευθερώνει τον κλέφτη και του λέει «Λοιπόν αδερφέ, σε παρέδωσε σε μένα ο Θεός. Γιατί αποτόλμησες τόσες φορές να απλώσεις χέρι στο μόχθο των μοναχών. Ακολούθησέ με». Τον ακολουθεί ο κλέφτης και τον πηγαίνει στον κήπο ο μοναχός. Του λέει «Πάρε όσα λαχανικά έχεις ανάγκη. Και όταν θα έχεις ανάγκη θα έρθεις να παίρνεις, να ζητάς και να παίρνεις, αλλά να μην κλέβεις. Πήγαινε και αυτό εξής να μην κλέβεις. Αλλά όταν έχεις ανάγκη να έρχεσαι εδώ σε μένα. Και αυτό που με αμαρτία προσπαθείς να πάρεις, εγώ με την αγάπη του Χριστού θα σου το δίνω ελεύθερα». Και έτσι θεράπευσε αυτός ο ταπεινός και άκακος μοναχός, θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο από το πάθος της κλοπής, του έδωσε την τροφή που είχε ανάγκη, τον βοήθησε να ξεπεράσει τον εμπαθή τρόπο που λειτουργούσε και έδειξε πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι αποκαταστημένος και με τη δημιουργία, την άγρια, αλλά και με τους άγριους ανθρώπους όταν προσπαθεί να βρει λύση ώστε τα πάθη να μην τους κυβερνούν αλλά να δίνουν διεξόδους σε μια σχέση αγαπητική με τον κάθε άνθρωπο. Να συνεχίσουμε, πατέρα Ηλία, με τον Όσιο Κωνσταντίο Αγκώνας. Ο Όσιος Κωνσταντίος ήταν προσμονάριος του ναού του Αγίου Στεφάνου. Προσμονάριος είναι αυτός που έχει τη φροντίδα του ναού, ας πούμε ο νεοκόρος κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Αλλά ο Κωνσταντίος ζούσε ως μοναχός. Στο ναό λοιπόν του Αγίου Στεφάνου της Αγκώνας είχε δημιουργηθεί η φήμη ότι ο Κωνσταντίος είναι Αγία Μορφή και όλοι τον ευλαβούντο και τους έκανε κάποια στιγμή πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής που συνέβη. Όταν ξεκίνησε να λάβει τα καντήλια του ναού δεν του τελείωσε το λάδι. Δεν είχε λάδι άλλο. Αυτός όμως συνέχισε έχοντας τελεία εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού να βάζει φυτίλια στις κατηλήθρες, όπως περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος, και μάλιστα μας περιγράφει και το πώς φτιάχναν τα φυτίλια τους, από ίνες παπύρου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είχε κάνει τα φυτίλια, και αντί για λάδι, επειδή δεν είχε, έβαζε νερό. Όλοι τον κοίταζαν με απορία, τι κάνει, ότι έχει τρελαθεί, ότι θα ανάψει τα κατήλια με νερό, και όταν πια μετά έβαλε φωτιά στα φυτίλια, σαν να ήταν έτοιμα γεμισμένα με λάδι, τα καντήλια κάψαν κανονικά
σαν να ήταν όντως με λάδι και όχι με νερό. Και αυτό δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη εκτίμηση στο πρόσωπο του Οσίου Κωνσταντίου από το λαό της περιοχής, που ούτως ή άλλως τον τιμούσε για την ουσιακή του ζωή. Αλλά για ακόμα βλέπετε έχει και πολλούς και άλλους Αγίους. Έχει και άλλους Αγίους, όπως είναι και ο Άγιος Μαρκελίνος, ο επίσκοπος της Αγκώνας, πατέρα Ηλία. Ο Άγιος Μαρκελίνος από κάποιο σημείο και μετά αρρώστησε και εξαιτίας του ότι παρουσιάστηκε ένα είδος παράλυση με φρικτούς πόνους στα πόδια του, δεν μπορούσε πια να περπατήσει και τον κουβαλούσαν οι συγγενείς του τα χέρια για να τον μεταφέρουν από εδώ και από εκεί. Κάποια στιγμή ξέσπασε πυρκαγιά στην πόλη της Αγκώνας και καταστράφηκε μεγάλο μέρος της πόλης. Ο κόσμος έτρεχε να σβήσει τη φωτιά, αλλά τελικά η προσπάθειά τους ήταν ατελέσφορη. Είχαν αρχίσει πια να φοβούνται ότι θα πληθεί ολόκληρη η πόλη με καταστροφή. Τότε ο Άγιος Μαρκελίνος ζήτησε από τους συγγενείς του να τον πάρουν επιγόντως στα χέρια και να τον πάνε εκεί που ήταν το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς. Και ζήτησαν να το στήσουν ακριβώς απέναντι από τη φωτιά, δηλαδή στον πιο επικίνδυνο τόπο. Εκείνος δια της προσευχής του, με το που στήθηκε απέναντι στην φωτιά, αναχέτησε το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο άρχισε να γυρνάει προς τα πίσω, σαν να το φυσάει κάποιος άνομος. Περιγράφει συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος και λέει: άρχισε τότε με θαυμαστό τρόπο να ανακυκλώνεται η πυρά στον εαυτό της, σαν να έκραζε με την αναστροφή αυτή η ορμή της, πως δεν μπορούσε να προσπελάσει τον επίσκοπο. Το αποτέλεσμα ήταν πως η φλόγα της πυρκαγιάς αναχαιτήθηκε στο σημείο εκείνο, ψυχράθηκε από μόνη της και δεν τόλμησε να αγγίξει παρακάτω κανένα χτύρμα. «Υπολογίζεις, Πέτρε», λέει στο διάκονό του Άγιος Γρηγόριος, «τι αγιότητα δείχνει το να κάθεται ένας άρρωστος άνθρωπος και να πνίγει τις φλόγες με την προσευχή». Έτσι ο Άγιος Μαρκελίνος, αυτός ο ανάπηρος επίσκοπος, αλλά ισχυρός κατά το φρόνημα και την πίστη στον Θεό, με την προσευχή του γλίτωσε την πόλη της Αγκώνας από τέλεια καταστροφή και γιορτάζεται η μνήμη του στις 9 Ιανουαρίου. Στο σημείο αυτό, πατέρα Ηλία, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Τον εφημέριο του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βαρνά Βατική, στον πατέρα Ηλία Λαουλάκο, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.
αναφερόμαστε σε περιστατικά Ιταλών οσίων ανδρών παρμένα από τον διάλογο του Αγίου Γρηγορίου Πάπα Ρώμης. Έχουμε αναφερθεί στον όσιο Λιμπερτίνο της Φούνδης, στον ανώνυμο μοναχό Κυπουρό της ίδιας μονής, στον όσιο Κωνστάντιο Αγκώνα, στον όσιο Μαρκελίνο Επίσκοπο της Αγκώνας και θα συνεχίσουμε, πατέρα Ηλία, με τον όσιο Γονιφάτιο Επίσκοπο Φερεντίας. Ναι. Έχετε δύο περιστατικά να μας διηγηθείτε για τον όσιο Γονιφάτιο. Ναι. Ο Άγιος Γονιφάτιος ήταν σε επίσκοπο στη Φερέντια, η οποία ήταν μια φτωχή επισκοπή και ενώ, ας πούμε, άλλες επισκοπές μπορούσαν να εξασφαλίσουν στον επίσκοπό τους μια αξιοπρεπή ζωή από πλευράς οικονομικής, με την έννοια ότι υπάρχαν κάποια κτήματα κτλ. Που μπορούσε να καλλιεργεί και να ζει από αυτά, ο Άγιος Γονιφάτιος ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από πλευράς υλικών μέσων. Είχε το μόνο που είχε ως εφόδιο βιοπορισμού ήταν ένα μικρό αμπελάκι. Αυτό του παρήχε η επισκοπή του. Όμως ο ίδιος ήταν άνθρωπος αυστηρής βιωτής και αγαπούσε την τέλεια πτωχία. Μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που είχε και αυτός και ο λαός του, γιατί προφανώς ήταν φτωχή περιοχή η Φερέντια, συνέβη και το εξής. Μέσα στο καλοκαίρι γίνεται μια καταιγίδα και υπάρχει χαλαζόπτωση. Καταστρέφει λοιπόν τη σταφυλοπαραγωγή όλης της περιοχής και φυσικά και το μικρό αμπελάκι του Αγίου Γονιφατίου. Όταν ήρθε ο καιρός να συλλεχθούν τα σταφύλια, κάτι ελάχιστα τσαμπιά είχαν μείνει πάνω στα κλίματα όλων των χωραφιών. Παρά τα αυτά, ο Άγιος Γονιφάτιος έβαλε να αναμαζέψουν τα σταφύλια και πήγε κανονικά στο πατητήρι. Τις υποχρεώσεις αυτές τις είχε να θέσει σε έναν πρεσβύτερο που ήταν ανιψιός του, τον Κωνστάντιο. Τον βάζει λοιπόν τον Κωνστάντιο, του φέρει ένα παιδάκι να πατήσει τα σταφύλια. Το παιδάκι πάτησε τα σταφύλια στο πατητήρι, αλλά έτρεξε λίγο χυμός, δεν ήταν πάρα πολύ. Παρά τα αυτά, ο Άγιος Γονιφάτιος πήρε λίγες σταγόνες από το χυμό αυτό και έριξε σε κάθε ένα από τα πιθάρια που είχε για το κρασί, που λογικά θα έβγαζε υπό άλλες συνθήκες, και έριξε αυτές τις λίγες σταγόνες. Μετά κάλεσε και όλους τους φτωχούς της περιοχής να φέρουν τα σκιά τους και ό,τι δοχείο μπασεπτός είχαν για κρασί, και τους έριξε και σε αυτούς λίγες σταγόνες από αυτό το χυμό. Έβαλε και δώσαν και σφράγισαν την αποθήκη και φύγανε. Επί τρεις ημέρες ο Άγιος είχε την αποθήκη κλειστή, ενώ ο ίδιος έκανε τις ακολουθίες του και την προσευχή του και περίμενε ο Θεός να δώσει αυτό που έκρινε εκείνος ότι πρέπει να δώσει. Την τρίτη μέρα ανοίξαν την αποθήκη και βρήκανε τα πιθάρια και τα ασκιά γεμάτα με κρασί, το οποίο ο Θεός με τη χάρη του είχε αυξήσει μέσα από αυτές τις λίγες σταγόνες χυμού που είχαν βγάλει τα σταφύλια. Τότε είχε έδωσε εντολή πολύ αυστηρή στον πρεσβύτερο τον Κωνστάντιο να μην πει τίποτα σε κανέναν από το γεγονός αυτό όσο εκείνος θα ζούσε. Χαρακτηριστικά λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Στην τρίτη μέρα μετά από αυτό, φώναξε τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο, έκαναν ευχή, άνοιξε την αποθήκη και βρήκε τα αγγεία στα οποία είχε χύσει μια στάλα κρασί να ξεχυλίζουν άφθονα τόσο κρασί ώστε η υπερχύλιση θα σκέπαζε όλο το δάπεδο αν αργούσε λίγο ακόμη ο επίσκοπος. Βλέπετε πως η χάρη του Θεού αυτές τις λίγες σταγόνες τις έκανε πλημμυρίδα κρασιού για να μπορέσουν να καλυφθούν οι βιοποριστικές τους ανάγκες, να το πουλήσουν και να μπορέσουν να ζήσουν. Όμως ο Άγιος Κωνσταντίος έχει και άλλο περιστατικό. Ο Άγιος Γονιφάτιος είχε και άλλο περιστατικό, πάλι με το ίδιο πρόσωπο, με τον ανιψιό του τον Κωνστάντιο, τον πρεσβύτερο, και εκεί φαίνεται η διαφορά με την οποία πολλές φορές κανείς στέκεται μέσα στην ιεροσύνη αλλά και μέσα στην Εκκλησία γενικότερα ως χριστιανός. Τι είναι εκείνο που τον κινεί, τι περιμένει μέσα από την Εκκλησία να πετύχει, αν περιμένει τη σχέση με τον Χριστό ή αν περιμένει τη σχέση με τον Χρυσό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ότι ο πρεσβύτερος ο Κωνσταντίος πούλησε το άλογό του, πήρε 12 ξανά νομίσματα και τα έβαλε στο χρηματοκιβώτιό του για να τα φυλάξει. Έφυγε να πάει να κάνει τις δουλειές του, αλλά το μεταξύ ήρθαν στο επισκοπείο φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι ζητούσαν από τον Άγιο Γονιφάτιο να τους δώσει κάτι. Έτυχε ο Άγιος Γονιφάτιος να μην έχει τίποτα, να του έχουν τελειώσει τα πάντα, και τα χρήματα και τα τρόφιμα και τα πάντα. Και θυμίζει
θυμήθηκε ότι ο ανιψιός του έχει 12 χρυσά νομίσματα. Η απλοϊκή του έτσι, αγάπη τον έκανε να γίνει διαρρήκτης. Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο του Κωνσταντίου, πήρε τα νομίσματα και τα μοίρασε στους φτωχούς. Όταν γύρισε ο Κωνσταντίος, είδε το χρηματοκιβώτιο σπασμένο και τα χρυσά να έχουν, τα νομίσματα να έχουν εξαφανιστεί, έγινε έξαλλος. Άρχισε να φωνάζει, να δημιουργεί ταραχή μέσα στο επισκοπείο και ο Άγιος Βονιφάτιος προσπαθούσε να τον ηρεμήσει. Αλλά εκείνος συνέχισε να φωνάζει και να προκαλεί το θείο του και να τον προσβάλλει. Τότε ο Άγιος Βονιφάτιος, ο άνθρωπος της πραότητας και της ελεημοσύνης, ταράχτηκε και μπήκε στην εκκλησία της Παναγίας. Άπλωσε τα χέρια του, κλειγμένα με το πανοφόρι του, και στάθηκε στην εικόνα της Παναγίας και παρακάλεσε να οικονομήσει ο Θεός κάτι για να σταματήσει ο παραλογισμός του πρεσβυτέρου που έκανε, που είχε τόση αγωνία για τα λεφτά του. Όταν πια άνοιξε τα μάτια του και τελείωσε την προσευχή του, είδε ότι πάνω στο ύφασμα που είχε απλωμένο στα χέρια του υπήρχαν 12 χρυσά νομίσματα. Πήγε και τα έδωσε στον νηψιό του. Του λέει λοιπόν, ορίστε, έχεις τα χρυσά που ζήτησες. Αλλά αυτό ας σου γίνει γνωστό, ότι δηλαδή μετά το θάνατό μου, εσύ αυτής της εκκλησίας επίσκοπος δεν πρόκειται να γίνεις, για την πλειονεξία σου. Και όντως, ο Κωνσταντίος δεν έγινε ποτέ επίσκοπος της πόλεως, γιατί δεν είχε την ευλογία αυτού του αγαθού και ελεήμονος επισκόπου του θείου του, του Αγίου Βονιφατίου, ο οποίος δεν αναγνώριζε στο πρόσωπο του ανιψιού του τον άνθρωπο εκείνο που θα μπορούσε με αξιοπιστία να ποιμάνει το ποιμνιό του, το οποίο εκείνος αγαπούσε περισσότερο από ό,τι αγαπούσε το οποιοδήποτε υλικό απόκτημα, σε αντίθεση με τον Κωνσταντίο που έβαζε το χρυσό πάνω από τον αδελφό και πάνω από τον Χριστό. Η μνήμη του Αγίου Βονιφατίου είναι στις 14 Μαΐου. Και να ολοκληρώσουμε, πατέρα Ηλία, με τον πρεσβύτερο, τον Όσιο Σεβίρο. Ναι. Ο Άγιος Σεβίρος ήταν πρεσβύτερος στην επαρχία του Ανδροντόκο, και κάποια στιγμή ένας άνθρωπος, ένας ενωρίτης του εκεί πέρα, της ενωρίας αυτής, αρρώστησε. Τον κάλεσαν λοιπόν, έτρεξαν επιγόντως οι υπόλοιποι πιστοί να ζητήσουν τον πρεσβύτερο να τον εξομολογήσει, να τον κοινωνήσει πριν πεθάνει, γιατί ήταν επιθυμία του ίδιου του ανθρώπου. Έτυχε εκείνη την ώρα που τον βρήκαν τον Άγιο Σεβίρο να είναι στο χωράφι του και να κάνει κάποιες δουλειές. Λέει λοιπόν, πηγαίνετε και θα έρθω κι εγώ. Καθώς όμως ήταν μπλεγμένος με τις γεωργικές του δουλειές, καθυστέρησε. Όταν πια έφτασε, ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Του λένε λοιπόν, γιατί άρχισες πάτερ, μην κουράζεσαι τώρα πια, γιατί ήδη τελείωσε. Μόλις το άκουσε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, άρχισε να τρέμει και με μεγάλες φωνές να αποκαλεί τον εαυτό του φωνιά. Κλέγοντας λοιπόν, κατέφτασε στο σώμα του νεκρού και με δάκρυα έριξε τον εαυτό του στη γη μπροστά στο κρεβάτι του. Και ενώ έκλαιγε γοερά, χτυπούσε το κεφάλι του στη γη και αποκαλούσε τον εαυτό του ένοχο του θανάτου. Ξαφνικά ο κυκυμμένος ανέλαβε πίσω την ψυχή του. Το πλήθος που στεκόταν τριγύρω, όταν το αντίκρισαν αυτό, έβγαλαν κραυγές θαυμασμού και άρχισαν ακόμη περισσότερο να κλαίνουν από χαρά. Το ρωτάνε λοιπόν τον άνθρωπο, τον αναστημένο, τι σου συνέβη κατά την εμπειρία, κατά την ώρα που ήσουν σε αυτή την κατάσταση που εμείς σε βλέπαμε νεκρό. Του λέει λοιπόν εκείνος, φοβερά συχαμεροί άνθρωποι ήταν αυτοί που με οδήγησαν, από τον οποίο το στόμα και τα λουθούνια έβγαινε φωτιά, την οποία δεν μπορούσα να υποφέρω. Ενώ με πήγαινα μέσα στους σκοτεινούς τόπους, ξαφνικά ένας νεανίας με ωραία μορφή, μαζί και με άλλους, πήγε στον δρόμο μας και μας συνάντησε και είπε σε αυτούς που με τραβούσαν, οδηγήστε αυτόν πίσω, γιατί ο πρεσβύτερος Σεβίρος οδύρεται. Ο Κύριος τον εδόρισε στα δάκρυα εκείνου. Έτσι λοιπόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, ότι αυτός ο άνθρωπος που αναστήθηκε με τις προσευχές του Αγίου Σεβίρου, έζησε για άλλες 7 ημέρες, έχοντας και την εμπειρία αυτή, τη μεταθανάτια,
είχε βαθιά μετάνοια και προσευχή, και την 8η πια μέρα, με χαρά για την που του γέννησε η προσευχή και η μετάνοια, άφησε πια το σώμα πάλι για πάντα και κοιμήθηκε εν ειρήνη, αφού προηγουμένως είχε εξομολογηθεί και είχε κοινωνήσει. Πατέρα Ηλία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Σε ευχαριστώ επίσης. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Εφημέριο του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βαρνάβα Αττικής, τον πατέρα Ηλία Λαουλάκο, και αναφερθήκαμε σε περιστατικά Ιταλών οσίων, όπως του οσίου Λιμπερτίνου, της Φούντης, του ανώνυμου μοναχού, ο οποίος ήταν κυπουρός της ίδιας μονής, όπως ακούσατε. Αναφερθήκαμε στον όσιο Κωνσταντιο Αγκώνα, στον όσιο Μαρκελίνο, επίσκοπο της Αγκώνα, στον όσιο Γονιφάτιο, επίσκοπο Φερεντίας, και στον όσιο Σεβίρο, τον πρεσβύτερο, τον Ανδροτόκο. Η ώρα είναι 6:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Απόγευμα στον 89,5, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε κάπου με κάποιες ειδήσεις, αγαπητοί ακροατές, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την επόμενη επικοινωνία μας, τηλεφωνική επικοινωνία μας, με κάποιες ειδήσεις από τον χώρο του πολιτισμού. Μια μικρή δήλωση ήταν στην αρχαιότητα το δεσποτικό, το ακατοίκητο νησάκι που βρίσκεται απέναντι από την νοτιοδυτική ακτή της Αντίπαρου. Η σημασία του αρχαϊκού ιερού που ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα, αλλά και το πλήθος των ευρημάτων που έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια κατά τις συστηματικές ανασκαφές, τις οποίες διενεργεί ο αρχαιολόγος της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Γιάννος Κουράγιος, το αποδεικνύουν. Έτσι, μια αναστήλωση των δύο πιο σημαντικών κτηρίων της, του ναού και του τελετουργικού εστιατορίου, που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, με αρχαίο υλικό διάσπαρτο στην περιοχή αλλά και με αρκετό νέο, είναι κίνηση ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα υποδηλωθεί η τρίτη διάσταση του συνόλου, γεγονός που θα το καταστήσει κατανοητό και ευανάγνωστο. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σύμφωνα με την πρώτη φάση της προμελέτης αναστήλωσης. Αυτό που έμενε ήταν η έγκριση της πλήρους μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης των δύο κτηρίων, μαζί με τις προτάσεις για την αντισεισμική επάρκεια του μνημείου, κάτι που συνέβη ομόφωνα χθες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.